να ευχαριστήσουμε πολύ τον Ερεσιμότατο Πατέρα Χριστόδουλο, ο οποίος τέλεσε τον αγιασμό των γραφείων μας. Με τη βοήθεια του Θεού ελπίζουμε να έχουμε έναν αξιοπρεπή και πολιτισμένο πολιτικό αγώνα, εκλογική αναμέτρηση και να νικήσει ο καλύτερος. Κυρίες και κύριοι, κύριοι βουλευτές, φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην απόψινή τελετή των εγγενείων του συνδυασμού Κεντρική Μακεδονία Περιφέρεια Πρωταθλήτρια με επικεφαλής και υποψήφιο Περιφερειάρχη τον Γιάννη Ιωαννίδη. Υποψήφιο αντιπεριφερειάρχη, τον Γιάννη Ανδρίτσο. Θα ήθελα να πω ότι η παρουσία όλων σας, κάθε ενός ξεχωριστά απόψε εδώ, είναι ιδιαίτερα σημαντική για όλους μας και βεβαίως πολύ πιο ουσιαστική και την ημέρα των εκλογών. Θα έλεγα να δώσουμε το λόγο στα κεντρικά πρόσωπα της απόψινής βραδιάς και να ξεκινήσουμε από τον υποψήφιο αντιπεριφερειάρχη, τον Γιάννη Ανδρίτσο. Γιάννη. Καλησπέρα. Να καλωσορίζω τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τον Γιώργο τον Καρασμάνη, τον Διονύση τον Σταμενίδη, τον Δήμαρχο Έδεσας, τον κύριο Γιάννου, τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Πέλλας, τον κύριο Ιορδάν Τσότσο, τον πρώην Δήμαρχο Γενιτσών, Στυλιανό Βαβίνη, αντιδημάρχους και δημοτικούς συμβούλους. Φίλες και φίλοι, μπήκαμε πλέον στη τελική ευθεία των εκλογών του Μαΐου και τώρα θα πρέπει να αποφασίσουμε αν θα βάλουμε την μπέλα σε νέα τροχιά ανάπτυξης ή αν θα την καταδικάσουμε οριστικά στον αποκλεισμό και στην απομόνωση. Αυτή είναι μια καθοριστική εκλογική μάχη και πρέπει τις ημέρες που ακολουθούν να τη δώσουμε με αποφασιστικότητα, μαχητικότητα, πείσμα αλλά και αισιοδοξία. Σας καλώ όλους τους πολίτες της Πέλλας σε αυτές τις εκλογές να κρίνετε αντικειμενικά και να αξιολογήσετε με οδηγό την πείρα και τη γνώση σας όσα έγιναν ή δεν έγιναν στον τόπο μας. Τις ευκαιρίες που δόθηκαν και δεν αξιοποιήθηκαν. Τους ανθρώπους που πλήγωσαν με τις πράξεις τους την εμπιστοσύνη σας να σκεφτείτε πώς θα ήταν οι ευλογημένοι από το Θεό Πέλλα αν δεν την παραμελούσαν τόσο οι άνθρωποι που ανέλαβαν να τη διοικήσουν. Σας καλώ να σταθείτε μπροστά στην κάλπη με οδηγό αυτή την πείρα και τη σκέψη στην επόμενη μέρα των εκλογών. Θα επιτρέψετε να συντελούνται νεφελώδες άνθρωποι και καταστάσεις που καταδίκασαν τον τόπο μας στην αφάνεια, τη στασιμότητα, την αδιαφάνεια και την απραξία, ή θα συστρατευτείτε μαζί μας για να αποδείξουμε έμπρακτα όλοι μαζί ότι ένας άλλος κόσμος, κρυστάλλινος και πολιτικά υγιής, είναι εφικτός και αποτελεσματικός. Η απερχόμενη διοίκηση της περιφέρειας θέτει υποκριτικά διλήμματα για να μας πείσει ότι διατηρεί ψήγματα αξιοπιστίας. Μας λέει ότι δεν είναι κομματική και αφήνει αιχμές για δίθεν εντολές που δίνονται σε μας προφανώς από γραφεία των Αθηνών. Φίλες και φίλοι, σε αυτόν τον τόπο γνωριζόμαστε πολύ καλά όλοι μας και ο καθένας από μας κουβαλά το παρελθόν του και το παρόν του, τα οποία αξιολογούνται και καθορίζουν το μέλλον του. Και σας ερωτώ, είναι ανεξάρτητος κάποιος μόνο και μόνο επειδή το δηλώνει αποκηρύσσοντας την προϊστορία του για να υπηρετεί ιδιωτελείς σκοπούς ή μήπως αρκεί να εξασφαλίσει δημόσια τη στήριξη των ανεξάρτητων Ελλήνων για να αυτοσυστήνεται ως ανεξάρτητος.
θα τους συγχωρούσαμε την προσωπική ιδιοτέλεια και τον πολιτικό αμοραλισμό αν είχαν να επιδείξουν έργο για τον ομό μας. Αναξιοποιούσαν τις ευκαιρίες προς όφελος των συμπολιτών μας, όπως είναι η βελτίωση του οδικού δικτύου και οι δύο παρακάμψεις των Γεννητσών και Χαλκιδόνας, αν διεκδικούσαν τη σύνδεση της Πέλλας με την Εγνατία Οδό, αν προωθούσαν έστω και στοιχειωδώς την τουριστική αξιοποίηση της Τρικισμένης με αξιοθέατα Πέλλας. Αντί για αυτά, δυστυχώς, μας εξασφάλισαν το θλιβερό προνόμιο να είμαστε η μόνη περιφερειακή ενότητα που δεν συνδέεται με κάθε τους άξονες με την Εγνατία και μας καταδίκασαν στην εσωστρέφεια και στην απομόνωση. Αλλά και το υπάρχον οδικό δίκτυο έχει σοβαρότητες ελλείψεις που το καθιστούν επικίνδυνο, ιδιαίτερα όταν σημειώνονται έντονες βροχοπτώσεις. Θα μείνει αξέχαστος σε αθλητές και επισκέπτες ο ένατος διεθνής μαραθώνιος Μέγας Αλέξανδρος πριν από 21 ημέρες, όταν το κομμάτι από τα Γεννητσά μέχρι τη Νέα Πέλλα ήταν κυριολεκτικά προσπέλαστο. Μετά την βροχή και οι οδηγοί αναζητούσαν διέξοδο σε παρακαμπτηρίους. Η υπεύθυνη της περιφέρειας, μοιραίοι και άβουλοι αντάμα, για να θυμηθούμε το Βάρναλι, ήταν για άλλη μια φορά παντελώς απόντες. Διεθνώς ρεζίλη η Πέλλα. Και τι να πρωτοθυμηθούμε, την έλλειψη διαγραμμίσεων σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου, την ανυπαρξία φωτισμού στην είσοδο των Γεννητσών, στον επαρχιακό δρόμο Γεννητσών Έδεσας, στον κόμβο Καλής, Παλεφίτου, Τριφυλίου, την έλλειψη φωτισμού στους σηματοδότες. Φίλες και φίλοι, έστω και τώρα όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν. Κατέχουμε τη γνώση, έχουμε σχεδιασμό και δυνατότητες. Εμπνεόμαστε από το όραμα μιας πρωτοπόρου Πέλλας και κυρίως είμαστε κρυστάλλινοι και καθαροί. Εμένα με γνωρίζετε όλοι. Ο βίος και η πολιτεία μου στον χώρο της αυτοδιοίκησης δεν κρύβει μυστικά. Ύποπτες συναλλαγές, σκιές, παλινοδίες, ούτε ανοιχτούς λογαριασμούς με τη δικαιοσύνη. Έχω να επιδείξω πολλά ένσημα έντιμης δουλειάς, όπως και οι άνθρωποι που στελεχώνουν το ψηφοδέλτιό μας. Όλοι οι αγωνιστές με επαγγελματικό και κοινωνικό στίβο, με μόνη επιδίωξη να μετουσιώσουν την αγάπη για τον τόπο τους σε έργο και προσφορά, να ανατρέψουν και να δημιουργήσουν. Όλοι μαζί, ως δύναμη ευθύνης, επιδιώκουμε να συνθέσουμε απόψεις τοπικά και περιφερειακά, προτάσεις και αναπτυξιακά προγράμματα. Απευθύνουμε σήμερα προσκλητήριο για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιφέρειάς μας, την ποιότητα της ζωής, για την προστασία των πόρων στην Ήπεθρο, για να δώσουμε ένα νέο αξιακό περιεχόμενο στην αυτοδιοίκηση. Και αν φίλες και φίλοι, δεν σας έπεισα με όσα σας είπα, κρατώ για το τέλος το πιο ισχυρό μου επιχείρημα. Είναι συνώνυμο της καταξίωσης, της εντιμότητας, της ισχυρής θέλησης και των νικηφόρων αγώνων. Είναι ο λόγος για τον οποίο μπήκα σε αυτήν τη συναρπαστική περιπέτεια, επιλέγοντας απολύτως συνειδητά την πλευρά στην οποία εμπιστεύομαι και θεωρώ ικανή να διαχειριστεί την τύχη του τόπου μου. Αυτοδημιούργητος και δυναμικός, έχει ανυψώσει πολλές φορές την Ελλάδα στο διεθνές στερέωμα και μπορεί να το ξανακάνει και για την Κεντρική Μακεδονία. Είναι ο Γιάννης Ιωαννίδης. Ο οποίος πολύ σύντομα θα κάνει την Κεντρική Μακεδονία περιφέρεια πρωταθλήτρια. Η Πέλλα σε καλωσορίζει, coach, και σου δίνω το λόγο να απευθύνεις ένα χαιρετισμό στους εκλεκτούς φίλους και προσεγγισμένους.
Κοντά. Λοιπόν, σεβαστέ πατέρα, αγαπημένοι μου βουλευτές, συνάδελφοι στη Βουλή, επίσημοι προσκεκλημένοι, δήμαρχοι, εγώ δεν τους ξέρω καλά και δεν μπορώ να τους τονίσω γιατί έτσι θα ξεχάσω κάποιον. Κυρίες και κύριοι, εντάξει, τα είπε, ο Γιάννης τα είπε καλά. Λοιπόν, εγώ θα σας πω γενικά για να καταλάβετε το τι γίνεται. Πηγαίνω στην Πιερία, ρωτάω τι έχει γίνει 3,5 χρόνια και μου λένε τίποτε. Και τα λέω με μάρτυρες ότι οτιδήποτε έχω πει δεν είμαι εγώ με αυτούς, είμαστε πολλοί με πολλούς. Στο νοσοκομείο το εκπληκτικό της Πιερίας, επειδή μίλησε ο Γιάννης για διαγραμμίσεις, ενώ είναι τρομερό νοσοκομείο, δεν είναι σε καλό μέρος, δεν έβγαινε να μπει μέσα και επειδή δεν υπήρχε διαγράμμιση, μια γυναίκα γιατρός σκοτώθηκε. Στην Χαλκιδική οι διαγραμμίσεις έγιναν τον Οκτώβριο μήνα. Όποιος έχει πάει, 1 εκατομμύριο κόσμος κυκλοφορούσε όλο το καλοκαίρι, δεν υπήρξε διαγράμμιση καμία. Λέω τα πιο απλά, δηλαδή αυτά τα οποία είναι τόσο εύκολο να γίνουν. Η ένωση της δικής σας περιφέρειας με το εθνικό οδικό δίκτυο ανύπαρκτη. Και φτάσαμε σε σημείο να υπάρχει χρηματοδότηση, μπορούμε αν θέλετε οτιδήποτε να τα αναπτύξουμε, και η ολιγορία και η οκνηρία έχασε το τρένο αυτό το οποίο θα ήταν να έχετε πρόσβαση σε εθνικό δίκτυο, το οποίο πράγματι να είναι οτοστράτα και να μην είναι απομονωμένη πέλα, είτε τουριστικά, είτε οτιδήποτε θα στείλει Θεσσαλονίκη με τα πούλμα, κοιτάζουν πώς θα αποφύγουν την πέλα. €63 δισεκατομμύρια εισάγαμε τη δεκαετία 2000-2010 στο πρωτογενή τομέα. 62 δις πήραμε από το 1984 μέχρι το 2010, 30 χρόνια, πριν 26 για την ακρίβεια. Δηλαδή ό,τι μας έδωσε η κοινότητα, τα ξοδέψαμε και κάναμε εισαγωγή 1 δις παραπάνω. Είχαμε αυτάρκεια 80% το 84 και τώρα έχουμε 29-30%. Θα λέμε αλήθειες, η κοινότητα με όλα αυτά τα οποία μας έδινε, όταν έλεγε καθίστε στο καφενείο και μη δουλεύετε, τον πιο εργατικό λαό, εγώ θα λέω αλήθειες, θα το ξέρετε, τον πιο εργατικό λαό, οι Έλληνες που έκλεισαν όλη τη Γερμανία, Αυστραλίες, Καναδά κτλ, κατήτησαν να είναι στο καφενείο. Λοιπόν, και τα παιδιά μας να φύγουν από την Ήπεθρο, που ήταν λαμπρό το μέλλον τους, με 10 γελάδες έτρεφε μία οικογένεια και μεγάλων 2 παιδιά και τα σπούδαζε. Λοιπόν, και έχουμε φτάσει στο σημείο με τις επιδοτήσεις να μας οδηγήσουν εκεί που ήθελαν και να γίνουμε κυφήνες. Εμείς θα το αλλάξουμε πάλι αυτό. Και σας λέω για να καταλάβετε τι είναι η αυτοδιοίκηση, η περιφέρεια. Η περιφέρεια, λέει ο Καλλικράτης, ότι μπορεί να είναι ένας τόπος ο οποίος να έχει διαφορετικούς κανόνες από την πατρίδα στην οποία είναι ο τόπος αυτός. Δηλαδή, μπορούμε να έχουμε άλλους χώρους. Δεν μπορούμε να ανεχόμαστε 25.000 επιχειρήσεις, μπορεί να είναι και παραπάνω, να είναι έξω από τα σύνορά μας και να έχουν γιατί έχει 10% φόρο. Και εμείς να έχουμε 46%. Λοιπόν, επομένως πρέπει να γυρίσουμε όλες αυτές τις επιχειρήσεις. Η Αθήνα δεν έχει κάποιο πρόβλημα, η Αττική, γιατί καμία επιχείρηση δεν μπορεί να πάει. Πού θα πάει, στο Ιράκ, πού θα πάει, εκεί θα μείνει. Εμείς είμαστε που με 5-10 χιλιόμετρα μπορούμε να βγούμε έξω, τι να κάνουν οι άνθρωποι να επιβιώσουν οι επιχειρηματίες, και γι' αυτό το λόγο φεύγουν και θα φύγουν κι άλλοι, αν τυχόν δεν τα αλλάξουμε. Λοιπόν, θα πολεμήσουμε για να διεκδικήσουμε και θα το κάνουμε να όλες αυτές οι επιχειρήσεις να είναι στα σύνορά μας μέσα και να μην είναι έξω. Λοιπόν, ο Ιωαννίδης είναι γνωστό ποιος είναι, με τα λατώματά μου και τα προτερήματά μου. Μόνο ο Θεός δεν έχει ελάττωμα. Όλοι έχουμε ελαττώματα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως τα βάζουμε στη ζυγαριά. Έτσι μου λέει ο Σαμαράς, συμπλή, Γιάννη, τι βγαίνει, συμ. Λοιπόν,
Επομένως, το τι λέω εγώ και αν έχω το θάρρος να λέω την αλήθεια, το έχω αποδείξει στη ζωή μου όταν δεν είχα να φάω. Όχι τώρα. Δόξα τω Θεώ, έχω λύσει τα προβλήματά μου και μπήκα στη Βουλή καταξιωμένος, σε όλα, στο φόρτο μου. Λοιπόν, και μου λένε ποιο είναι καλύτερο, η πολιτική ή ο αθλητισμός. Ναι, ο αθλητισμός για να ζήσω και η πολιτική να προσφέρω. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ των δύο. Λοιπόν, αυτή η διοίκηση η οποία υπάρχει, ρωτώ εδώ τι έκανε στην Πέλα. Ο οποιοδήποτε πρέπει κάποιος να κάνει το δικηγόρο του διαβόλου. Να πει ότι έγινε κάτι. Δηλαδή 3,5 χρόνια. Δεις. Πού πήγαν τα λεφτά αυτά. Τα λεφτά τα κανονικά θα σας πω γιατί άλλο έχει χαθεί. Λοιπόν, έχει γίνει υπερδέσμευση. Το λέω έτσι γιατί το overbooking δεν θα το καταλάβει κανένας. Υπερδέσμευση χρημάτων. 170%. Έχω στην τσέπη μου, για να το καταλάβετε, 100 ευρώ. Αυτά τα 100 ευρώ είναι το 100% που έχω. Εγώ ξοδεύω 170%. Αυτό σημαίνει ότι τρώω και άλλα 70. Τα τρώω, δεν είναι δικά μου. Επομένως, έχει ξοδέψει ήδη 70% τα 3 τέταρτα από το ΕΣΠΑ το επόμενο. Από αυτό το οποίο θα είναι 14-20. Το οποίο είναι ανωτάτου επίπεδου. Στους προορισμούς, δεν είναι για να κάνουμε ντουβαράκια και μία πλατεΐτσα και δεν ξέρω τι. Είναι θέματα τα οποία πρέπει να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις, το επιχειρήν που είναι το πρώτο μέλημά μας, ώστε οι μικρομεσαίοι να σταθούν στα πόδια τους για να μπορέσουν πλέον τα δικά μας να δημιουργηθούν καινούργιες θέσεις εργασίας, για να έρθει η ανάπτυξη και τα παιδιά μας να μην τα χάνουμε στο εξωτερικό και να μένουν εδώ. Να μένουν και να βρίσκουν δουλειά. Το δεύτερο είναι ο πρωτογενής τομέας. Σας είπα λοιπόν ότι ο πρωτογενής τομέας, μόνο από τον πρωτογενή τομέα, τα έχω πει και στον Πρωθυπουργό, τα έχω πει και στο Τσαφτάρι. Παρόλο που είμαι αστός, είμαι γεωπόνος και πονάω, γιατί μόνο από αυτό με τον πρωτογενή τομέα μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα της πατρίδας. Λοιπόν, για να έχουμε πλεονάσματα και να έχουμε και τους μισθούς και τις συντάξεις. Εκτός λοιπόν από το 170% έκανε συμβασιοποιήσεις, έκανε λοιπόν συμβάσεις 740 εκατομμύρια επιπλέον από αυτά που είχε. Όταν θα τα ανοίξουμε θα γίνει απολογισμός. Επομένως αυτά που λέμε κάναμε τον απολογισμό. Επομένως, πού πήγαν όλα αυτά τα λεφτά, αφού δεν έγινε τίποτα. Επομένως, πού ξοδεύτηκαν τα λεφτά. Θα μου πείτε μόνο αυτά έχουν ξοδευτεί. 5 πακέτα ξοδεύτηκαν και δεν έχει γίνει ούτε ένα έργο υποδομής για να πατήσουν τα παιδιά μας κάπου και να γίνουν καλύτερα. Μονίμως τα κλέβουμε. Τους κλέβουμε αυτό το οποίο δικαιούνται. Λοιπόν, και ο καθένας κοιτάζει το δικό του παιδί, αλλά το παιδί δεν πρέπει να κοιτάζουμε μόνο το δικό μας. Πρέπει να κοιτάζουμε και τη γενιά του παιδιού μας. Δεν μπορεί το παιδί μου να είναι χαρούμενο γιατί έχει και όλοι οι άλλοι να κλαίνε και να μεταφέρει αυτό τη χαρά, θα μεταφέρουν τη θλίψη. Επομένως πρέπει να προσέξουμε, να βάλουμε μυαλό από αυτά που πάθαμε με πρώτο φταίχτη, τον πολιτικό και τον άνθρωπο ο οποίος έκανε τις απεργίες και τα λοιπά και γι' αυτό το λόγο η χώρα δεν λειτουργούσε. Λοιπόν, τα μαγαζιά έκλειναν, ο τουρισμός φοβόταν άρδη και ούτω καθεξής. Εμείς λοιπόν λέμε αυτά τα οποία πιστεύουμε. Το αν μας πιστεύετε ή όχι είναι πρόβλημα. Και είναι πρόβλημα ανάλογα με την παρουσία που έχει ο καθένας μέχρι τώρα. Και λαϊδούν τα πουλιά. Με τη φύση πρέπει να έχουμε να είναι σύμμαχος η φύση. Η φύση είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Και τα άσχημά της πάλι και αυτά χρειάζονται. Λοιπόν, εμείς έχουμε λοιπόν να πούμε αυτά τα πράγματα. Και αυτοί έχουν να κάνουν, να με μιλήσουν με το έργο τους. Όταν εγώ είμαι κάπου και περνάει χρόνος, πρέπει να παρουσιάσουν τι έκανα. Πρέπει λοιπόν να μας φέρουν να μας παρουσιάσουν τι έκαναν. Όχι να μας κάνουν την καινούργια πτέρυγα, την οποία δεν έχει καμία σχέση περιφέρεια, να κάνουν εγκαίνια και να καλούνε τον υπουργό. Τον υπουργό είναι ντροπή και τον διοικητή κτλ.
Και όταν τους ρωτώ, λέει ήταν ο παπάς και ήταν ο αντιπεριφερειάρχης. Λοιπόν, αν είναι με τέτοια λαϊκίστικα πράγματα, παλιωμοδίτικα, να προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο, δεν μπορεί να τον πείσει κανένας. Θα μας πούν τι έχουν κάνει πραγματικά και πού πήγαν τα χρήματα. Και αυτό που ανέφερε ο Γιάννης, ότι είμαι καθαρός, είμαι έτσι και θα λειτουργήσω έτσι, εδώ η Πέλα είναι η περιφέρεια που ακούγονται τα χειρότερα. Σας το λέω να ξέρετε, τα χειρότερα σε πολλά θέματα. Και θα τα ψάξουμε όλα αυτά τα θέματα και με τη δικαιοσύνη και με όλα. Δεν μπορούμε να αφήνουμε έτσι κατά αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, γιατί αν δεν βάλαμε μυαλό, από εκεί και πέρα είναι τέλος η πατρίδα. Πρέπει να βάλουμε μυαλό για να μπορέσουμε πλέον να προχωρήσουμε διαφορετικά. Και για να μην συνεχίζω, γιατί μπορώ να μιλάω μέχρι το πρωί, να ξέρετε ένα πράγμα. Εμείς έχουμε ένα όραμα. Εγώ λοιπόν, μου λένε όλοι οι αθλητές μου, οι συνάδελφοί μου, λένε παιδάκι μου, δεν είσαι δηλαδή τόσο, είναι λέω πιο χαζός Έλληνας. Λέω γιατί λέτε έτσι, λέει κάτσε, άραξε, έχεις όλα τα καλά του κόσμου και τα λοιπά. Εάν αυτοί οι οποίοι έχουν τα καλά του κόσμου και μπορούν να βοηθήσουν να ράξουν, τότε ο φτωχός, ο ανίσχυρος και τα λοιπά, με ποιος θα προχωρήσει. Για πέστε μου. Επομένως, όταν στη ζωή λύνεις τα προβλήματά σου, πρέπει να ασχολείσαι με τα προβλήματα του διπλανού. Και στο ΕΣΠΑ το καινούριο υπάρχει το κοινωνικό μέρισμα, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο, το προβλέπει μέχρι και η κοινότητα. Και γι' αυτό θέλουμε να αφήσουν τα λεφτά, για να μπορέσουμε να κάνουμε έργα πραγματικά, να κάνουμε έργα τα οποία θα χτίσει το μέλλον και να έχουμε και να βοηθήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ανίσχυροι, οι οποίοι έχουν ανάγκη πράγματι, και γι' αυτό το λόγο θα πολεμήσουμε μέχρι θανάτου, σας το λέμε να ξέρετε. Εάν τυχόν αυτός ο λόγος τιμής που δίνουμε δεν τον τηρήσουμε, θα πάμε στο σπίτι μας κατευθείαν με το δίκιο σας να μας διώξετε, όχι να μας ανεκτείτε. Δεν πρέπει πλέον να ανέξετε κανέναν ο οποίος χρησιμοποιεί δημόσιο χρήμα και δεν το πονάει περισσότερο από το δικό του. Λοιπόν, να είστε καλά και να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ.